Ο επόμενος καλεσμένος γεννήθηκε στη Σκύρο, αλλά ονειρεύεται την ψέρι μου. Είναι βραβευμένος ηθοποιός και εξαιρετικά ταλαντούχος και δεν του αρέσει ο καπιταλισμός. Δεν ξέρω ποιο σύστημα του αρέσει. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Πιπής. Γεια σας, γεια σας. Γεια, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ε, τα κάλυψα, όχι δεν κάλυψα όλα τα θέματα γιατί προφανώς έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ Δεν είσαι του καπιταλισμού Πε <laughs> Πες μου ένα εναλλακτικό σύστημα γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που θα μπορούσαμε έτσι κάτι καινούργιο να βρούμε πιο ωραίο Θα μπορούσαμε ναι. Υπάρχει κάποιος που είναι του καπιταλισμού ε. Νομίζω ότι όλοι είμαστε του καπιταλισμού. <laughs> ε, θέλουμε ή όχι, βρισκόμαστε σε ένα ναι. καπιταλιστικό σύστημα. Ναι. Ένα που μας... Στην ψέρη μου δεν υπάρχει καπιταλισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από το μέρη του κόσμου όπου μπορεί να πει ότι εδώ ήρθα για να γλιτώσω. Εντάξει, είναι μαγικά. Είναι μαγικά. Είναι δεν έχω πάει ποτέ. Ναι, πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό το νησάκι που είναι mm -hmm. έτσι μεταξύ Καλήμνου και Κό. Mm -hmm. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησάκι με ελάχιστου μόνιμου. Mm -hmm. Τυχαίνει εμένα ένα παιδικό μου αγαπημένο φίλο να είναι από εκεί, να έχει σπίτι εκεί. Mm -hmm. Οπότε από πολύ μικρή πηγαίνουμε και είναι ένα μικρό παράδεισο. Mm -hmm. Ναι. Και ε, δεν σου λένε, αφού είσαι από τη Σκύρο που επίση είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, δεν σου λένε. Η... Ε, Συμπατριώτε, πώ να το πω. Ναι, ναι. Ε, οι υπόλοιποι Σκυριανοί, σκυριανοί ναι, είναι. Σκυριανοί. Δεν σου λένε καλά που πα εδώ είναι το νησί σου γιατί έχει αποφασίσει και πηγαίνει το πουθενά. Νομίζω δεν έχουν παράπονο γιατί στη Σκύρο πηγαίνω πολύ περισσότερο και πολύ συχνότερα. Ναι. Το αγαπώ πάρα πολύ το νησί μου. Ναι. Ε, και με κάθε ευκαιρία βρίσκομαι εκεί, πραγματικά με κάθε ευκαιρία. Ναι. Από τη Σκύρο στο να γίνει ηθοποιό, να βραβευτεί, ε, να μιλάνε για σένα όλοι με καλά λόγια. <laughs> Τι μεσολάβησε. Ε, εγώ είχα, μάλλον την τύχη θα πω, να το καταλάβω νωρίς ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Να, να αντιληφθώ νωρίς την αγάπη μου για το θέατρο. Οπότε μόλις τελείωσα το σχολείο κατευθείαν μπήκα στο θέατρο τέχνης. Ναι. Δεν μεσολάβησαν πολλά λοιπόν. Δηλαδή από το σχολείο μέχρι την ενασχόλησή μου με το θέατρο μεσολα... κάτι μήνες μεσολάβησαν. Να. Ε, πέρασα και στο πανεπιστήμιο, το οποίο δυστυχώ έχω εγκαταλείψει. Όλο και σκέφτομαι να πάρω. Περάσει, κάνα μαθηματάκι. <laughs> <laughs> να πάρω αυτό το πτυχίο. Πόσα χρωστά, Ποιο είναι το πτυχίο, <laughs> Είναι φιλολογία Αθηνών. Α, πολύ ωραίο. Ναι, και ναι. Πολύ συγγενέ με αυτό που κάνει. Ναι, ναι, όχι και, και πολύ. Και με ενδιαφέρει και πολύ. Απλώ η καθημερινότητα ενό εργαζόμενου ηθοποιού στην Ελλάδα δεν επιτρέπει και πολλά. Οκ. Mm -hmm. okay. Ποια είναι η καθημερινότητά σου, λοιπόν, ε... Παίζει το forget me not. 18 Νοέμβρη ξεκινάμε. 18 Νοέμβρη ξεκινάτε. Πολύ ωραία. Έχω είναι... ξεκινήσει το ήταν όλη τη παιδιά μου. Πολύ ωραία. Πε μα για, τις... Ε, αυτέ τι δύο παραστάσει. Ναι. Το ήταν όλη παιδιά μου ανέβηκε προχθέ, την Παρασκευή. Ε, εντάξει, είναι ένα σπουδαίο έργο. Ε, ένα βαθιά αντικαπιταλιστικό έργο <laughs> του Άρθρου Μίλλερ. Ε, χρειάζεται να πληρώνουν όμω όσοι έρχονται για να το παρακολουθήσουν. Ναι. Ε, άρα δεν ναι, είναι ναι, αντικατα... ναι, ναι, ναι. αντικαπιταλιστικό ναι. και τόσο πολύ. Ε, Δυστυχώ δεν είμαι παραγωγό να... Προσέ... να... <laughs> θα μπορούσαμε να συνοηθούμε και σαν ανταλλακτικέ. Ναι, μία κατσίκα, μία μακαρονάβια. <laughs> ναι. ναι. ε, ξεκίνησε, ναι, ξεκίνησε πολύ ωραία, πολύ δυναμικά. Είναι ένα υπέροχο έργο. Είμαι μαζί με υπέροχου συναδέλφου, τον Γιώργο Γάλλο, την Άννα Μάσχα, την Μπακλέ, τη Λίλα, Άννα Λοϊζή, Δημήτρη Σέρφα, Η σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, που είναι επίση αγαπημένο μου συνεργάτη. Ε, είναι αυτό το μαγικό με το θέατρο που είσαι δύο μήνε κλεισμένο και δουλεύει σε κάτι και μόλι ανοίγει στο κοινό, τις πόρτες, ανακαλύπτεις πράγματα που δεν είχες φανταστεί στις πρόβες. Mm -hmm. Επί παραδείγματοι, πολλοί, φεύγοντας από το θέατρο, συγκινημένοι, μας μιλούν για τα τέμπη. Mm -hmm. Γιατί, συνειρμικά, ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο το 1950 περίπου, mm -hmm. έρχεται 80 χρόνια μετά, μέσα από αυτό το τραγικό συλλογικό τραύμα, ας πούμε, να γίνει επίκαιρο. Mm -hmm. Πράγμα το οποίο μπορεί να είχαμε αντιληφθεί σε ένα σημείο στις πρόβλησες δεν είχαμε φανταστεί ότι όλοι θα κάνουν αυτό το συνειρμό. Ότι όλοι θα κάνουν αυτό το συνειρμό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συλλογικό τραύμα, πώς λειτουργεί. Ναι. Ε, εσύ να σε ενδιαφέρει πάντα το θέατρο, γιατί προηγουμένως είπε ότι ήθελα να κατάλαβα ότι θέλω να κάνω θέατρο. Ναι. Ε, αυτός ήταν ο σκοπός σου, ε, εκεί πήγαινε το βλέμμα σου, ο στόχος. Ναι, ναι. Παραμένει ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο και σου πει τώρα: είμαι από το Χόλιγουτ και μου είπαν να έρθω να σου προτείνω κάτι <laughs> καπιταλιστικό, βέβαια. <laughs> <laughs> Αλλά σε ενδιαφέρει καθόλου, τι θα έλεγε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ηθοποιό <laughs> που να ερχόταν κάποιο από το Χόλιγουτ και να του έλεγε Όχι. Ναι. Ε, η αγάπη μου για, για το θέατρο νομίζω όλο και μεγαλώνει. Mm -hmm. Όσο μεγαλώνω κι εγώ, όλο και μεγαλώνει και αυτή η αγάπη μου. Προφανώ mm -hmm. δεν είμαι. Είμαι ανοιχτό σε όλα. Η δουλειά μας είναι. Ναι. Μια... Πάντω, εσύ είπες ότι θέλω να κάνω θέατρο. Αυτό σε... Ναι. Αυτό ναι. σε μάγευσε. Είχε δει θέατρο όταν ήσουν μικρό. Είχα δει θέατρο, όχι πολύ. Ναι. Γιατί δεν, ε, η οικογένειά μου δεν ήταν, ας πούμε, μια οικογέ... θεατρόφιλη ναι. οικογένεια. Ε, πιο πολύ, νομίζω ότι μαγεύτηκα από το θέατρο μέσα από τη διαδικασία του. Δηλαδή μέσα από την εκπαίδευσή μου, μέσα στη σχολή. Ναι. Και αφού είσαι και φιλολογικό ενδιαφέρον, νομίζω. Σίγουρα. Ε, ναι. Okay. Ε, το να πάρει ένα βραβείο. Τι βραβείο έχει έχεις βραβευτεί ω ηθοποιό, Το βραβείο Χόρν. Το ε, βραβείο Χόρν. Ναι. Τι σημαίνει, Γιατί κάνετε μια δουλειά όπου όλοι ξέρουμε ποιοι είναι καλήθοποι και ποιοι είναι οι, οι νέοι καλήθοποι. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι νέοι ηθοποι. Δηλαδή, σχεδόν υπάρχει μια φουρνιά που λε ε, ε, δεν τελειώνει. Ο ένα είναι καλύτερο από τον άλλον. Τι σημαίνει, Γιατί κάνει κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό μέχρι ενό σημείου. Ε, Είπε ναι. Ωραία, δικαιώθηκα εντάξει, το πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την οικογένειά μου. <laughs> εντάξει. Ε, επειδή είναι ένα βραβείο για νέου ηθοποιού mm -hmm. και έρχεται σε μια συνήθω νεαρή ηλικία, δηλαδή εγώ στα 27, 27 χρονών περίπου. Ναι. 27 εκεί είναι. Ε, το έλαβα. Είναι ένα πολύ όμορφο χτύπημα στην πλάτη από κάποιου ανθρώπου ναι. του χώρου που σου λέει κάτι κάνει καλά προχώρα, α πούμε. Ναι και ως τέτοιο το εξέλαβα, δηλαδή... Ε, αν σκεφτώ βέβαια προκατόχου σου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη προκάτοχος, ε, συνήθως τους, ε, τους έρχεται μία ζήτηση μετά από κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι, μετά από ένα βραβείο. Κοίταξε, ε, ε, στη, στη δική μου περίπτωση το βραβείο ήρθε σε μια στιγμή της πορείας μου που δεν θεωρώ ότι άλλαξε πολύ τα πράγματα. Mm -hmm. Με την έννοια ότι τότε είχα, και ένα δικό μου, είχα μόλις ανοίξει και ένα δικό μου θέατρο. Ναι. Ε, όπου ο καπιταλισμός το συνέθλιψε. Για... <laughs> <laughs> α, έτσι εξηγείται, <laughs> <σε τέσσερα χρόνια. laughs> έτσι εξηγείται λοιπόν, ναι. Ε, είχα κάνει αυτό το βήμα. Ε, οπότε κάπως αφοσιώθηκα τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τρία χρόνια του βραβείου σε αυτό το θέατρο και έκανα πράγματα εκεί. Ναι. Δεν άλλαξε πολύ με την πορεία μου δηλαδή. Ναι. Μπορεί ένα ηθοποιό που έχει όνειρα, που το βλέπει το πράγμα πολύ ρομαντικά, να είναι ένα καλό θεατρικό επιχειρηματία. Είναι επιχειρηματίες. Υπάρχει Πάρα... Υπάρχουν πολλοί, <κοχ> αλλά είναι οξύμορο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα συναδέλφων που έχουν καταστραφεί μέσα από αυτό. Ναι. <κοχ> Γιατί... Έχουν χάσει περιουσίε και σπίτια κτλ. Και, ναι. και πιστεύω ότι συμβαίνει γιατί όταν το αντιμετώπισα και εγώ δηλαδή. Είναι εντάξει. σαν τζογο. Είναι, είναι... Μπαίνει μέσα σε αυτό και είναι θυσμό. Λε και όχι, αυτή η παράσταση θα είναι καλύτερη. Σε αυτή θα επενδύσει περισσότερα χρήματα. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Όταν είσαι καλλιτέχνη του θεάτρου και πραγματικά σε απασχολεί πολύ αυτό το πράγμα και μπαίνει σε ένα καλλιτεχνικό πυρετό για να εξυπηρετήσει κάτι το οποίο θε πολύ να κάνει. Η αλήθεια είναι πω όσο και να καμόνεσαι ότι έχει το ένα μάτι στο ταμείο, είναι ψέματα. Δηλαδή, το μόνο που σε νοιάζει είναι α, το καλλιτεχνικό, η, διαδρομή, η καλλιτεχνική διαδρομή και το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι θεατρικοί επιχειρηματίε που κάνουν τη δουλειά του πολύ καλά. À, άρα, συνήθω οι, επιχειρημα... οι καλοί θεατρικοί επιχειρηματίε δεν είναι ηθοποιεί, λες, εσύ. Είναι, είναι άνθρωποι σίγουρα. που λένε είναι... να σκεφτώ τι θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Ναι, και άνθρωποι που, που πέρα από αυτό. Να κόψω ε, ε, λίγο έχουν... από την παραγωγή γιατί δεν βγαίνουμε. Αυτό σίγουρα. Ναι. Αυτό σίγουρα. Ε, εντάξει, υπάρχουν και θεατρικοί επιχειρηματίε που έχουν και ένα καλλιτεχνικό κριτήριο πολύ σοβαρό και φτιάχνουν και πολύ ωθιά σου. Mm -hmm. Υπάρχουν. Ωραία. Ε εγώ σου εύχομαι να σε ευνοήσω ο καπιταλισμό κάποια στιγμή. Ωραία. <laughs> Γιατί λέμε για τον καπιταλισμό, είσαι αριστερό. <laughs> ναι, ναι, είμαι αριστερότερο των αριστερών. Δηλαδή, μέχρι που φτάνει, Ιδεολογικά νοικοστούν στον ερσιαστικό χώρο. Mm -hmm. Ναι. Εξίσαι το που μου αρέσει. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Έξω... Ναι. Πόσο εξοκοινοβουλευτική. Αντιεξουσιαστικό και εξοκοινοβουλευτικό δεν είναι απαραίτητο το ίδιο. Όχι, όχι. Άρα εσύ είσαι του αντιεξουσιαστικού. Πε μου σε παρακαλώ γι' αυτό. Τι θέλεις θέλω να σου πω γι' αυτό. <χ> <χ> Τι δεν σα αρέσει την εξουσία. Ε, πιστεύω ότι είναι βαθιά διεφθαρμένη η εξουσία. Και μάλιστα πιστεύω ότι είναι εγγενέ χαρακτηριστικό της η διαφθορά. <χ> <χ> Με το που προκύπτει μια εξουσία ο, ε, οι άνθρωποι διαφθείρονται για να την διατηρήσουν ή να την μεγαλώσουν με ναι. έναν τρόπο. Και αυτό mm -hmm. συμβαίνει πατώντας σε πτώματα άλλων ανθρώπων. Mm -hmm. Και εμένα ηθικά αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει απέναντι. Στους ναι. περισσότερους από εμά. Φαντάζομαι, ναι. Αλλάξεις... Ελπίζω. Υ υπάρχει εναλλακτική. Ε, π κάποια στιγμή μου είχε πει είχα διαβάσει κάπου, δεν θυμάμαι πού mm. ότι έρευνες δείχνουν πως ο σύγχρονος άνθρωπος Πιο εύκολα μπορεί να οραματιστεί το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και η μεγαλύτερη νίκη του καπιταλισμού. Mm -hmm. ε, ότι τι άλλο υπάρχει. Φαντάζομαι ότι αυτό, αναρωτι... Α, αυτό ήταν και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ε, σε σχέση με τη Βασιλεία. Λέγαμε τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι όσο ο άνθρωπος μέσα από τα χρόνια και θέλω και εύχομαι εξελίσσεται πνευματικά, θα βρεθεί κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί. Mm -hmm. Okay. Όταν κάποιος λέει αντιεξουσιαστικό χώρος στην Ελλάδα, το συγχέουμε με ταραχές, ναι. με κουκουλοφόρους. Δυστυχώς, ναι. ναι. Εσένα είσαι με τους κουκουλοφόρους ή υπάρχει η, κάτι η... άλλο στο μυαλό σου. Καταρχάς, ε, η, 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 αυτή η άμεση σύνδεση είναι λίγο έως λιγο έω παρεξηγημένη. Στην Ελλάδα την κάνουμε. Γιατί την Ελλάδα. κάνουμε. Νομίζω γιατί έχουμε λόγους να την κάνουμε, γιατί... Σε άλλε χώρε, να πει ότι είμαι αντιεξουσιαστή, δεν συγχαίρεται, δε, δεν σκέφτεται κανεί ότι και σε αυτοκίνητα. Mm. Λένε είναι ιδεολογικά αντιεξουσιαστή. Mm. Ε, ναι, ναι, ναι. Στη ε, δική σου περιπτώσει. Και εγώ ιδεολογικά mm. ε, μιλώ, δεν και αυτοκίνητα να αυτό με ρωτά. Mm. <laughs> χρειάζεται αυτό όμω, χρειάζεται ε, α, αυτού του είδου η, η πάλι, η... Η, η ρήξη. Ναι, για μένα ναι. Φυσιαστή. Η βία γεννά βία. Mm -hmm. ε, και αυτό το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται μου φαίνεται αφελές εμένα γιατί καλά αυτό είναι εντάξει είναι αυτογνωστό ανέκδοτα αυτό <laughs> από όπου και αν προέρχεται είναι πολύ σχετικό <laughs> ναι ναι είναι πολύ σχετικό ναι. οπότε η βία για να δει όταν δεχόμαστε βία mm. οφείλουμε να αντιδράσουμε και okay. με, με την επικάλυψη του αντιεξουσιαστή ε, υπάρχουν και διάφοροι τύποι που είναι μπαχαλάκιδες απλά Χωρί ιδεολογικό υπόβαθρο. Ε, ε, Εντό ε, των. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι και το παρακράτο έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά σε αυτέ τι περιπτώσει και παρακρατικοί μηχανισμοί και άνθρωποι έχουν παρισφρήσει. Ο κουκουλοφόρο δεν ξέρουμε τι είναι. φοράει ναι. κουκούλα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει. Τέλο πάντων, ε, η ναι. μεγάλη, είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση. Όχι, δεν ναι, τη <laughs> λέω ότι φτάσουμε μέχρι το τέλο, <laughs> αλλά ξέρει επειδή είσαι ηθοποιό και πολλέ φορέ τα βλέπω να γίνονται φασαρίε στο, στο κέντρο. Ναι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ιδεολογικοί, σαφώ δεν είναι και το ξέρουμε και το αναγνωρίζει και εσύ που ανήκει σε αυτό το χώρο. Ξείς, ε, ε, οι πρώτοι που υποφέρουν είναι τα, είναι τα θέατρα. Είναι από τι επιχειρήσει που υποφέρουν πάρα πολύ από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα το θέατρο που είχα εγώ ήταν απέναντι Πολυτεχνείο. Οπότε καταλαβαίνει. <laughs> 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 Του είχε πει ότι είμαι αντιεξουσιαστή. Εγώ. <laughs> ε, Πολλέ φορέ, <laughs> ε, όπω θα γνωρίζει και εσύ φαντάζομαι, όπω και ε, 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 ελπίζω αρκετοί άνθρωποι μα βλέπουν. Ε, τα μπάχαλα προκύπτουν από την αστυνομία. Δηλαδή, έχω βρεθεί πολλέ φορέ σε πορείε ε, στη ζωή μου, γιατί κατεβαίνω στου δρόμου από το άρθρο 16, από τη Δευτέρα Λυκείου. Ε, πολλέ φορέ πορείε που δεν υπάρχει πρόθεση μπάχαλου. Mm -hmm. Αλλά όταν τρώ δακρυγόνα και ξύλο, mm. θα αντιδράσει. ή την επόμενη φορά που θα κατέβει την πορεία, θα κατέβει έτοιμο κι εσύ για να αντιδράσει. Έχει φάει ξύλο. Βέβαια. Έχει κατέβει έτοιμο. Ε, δεν είμαι ο άνθρωπο που το κατέβει με ρόπαλα, αν αυτό με ρωτάς. Δεν, mm -hmm. δεν είναι της... του γούστου μου. Ναι. Το να τρως ξύλο, τι, τι διάθεση γεννά μέσα σου. Έχεις αποθυμένο. Ε, λες τώρα εγώ έχω γίνει ακόμη πιο αντιεξουσιαστής. Ε, πώς, πώς είναι κάτι τέτοιο να το ζεις. Είναι Ειδικά βίαιο. όταν είσαι καλλιτέχνης και είσαι και πιο ευαίσθητος από το μέσο άνθρωπο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι βίαιο. Εντάξει, mm -hmm. το πολύ ξύλο το φάγαμε στο Γρηγορόπουλο. Ε, όταν κατεβήκαμε στους δρόμους στο, στο, στο τέχνης, φοιτητής ήμουν στο Θεάτρο τέχνης, εκεί έπεφε το πολύ ξύλο, το οποίο είναι αδιανόητο. Mm -hmm. ε, εντάξει, ήταν και η αντίδραση του κόσμου ε, πολύ, πολύ έντονη και ήμασταν κομμάτι αυτής της αντίδρασης ε, και ήμασταν κάθε μέρα στο δρόμο παιδιά από δραματικές σχολές. Κάναμε συνελεύσεις στο Εθνικό Θέατρο, δραματικές σχολές και κατεβαίναμε στον δρόμο mm -hmm. και αντιμετωπίζαμε γκλοπ και ασπίδες. Οκ. Mm -hmm. okay. Να φύγουμε λοιπόν από το πολιτικό κομμάτι. Θα μου γελάσω όμω τώρα. <laughs> Νιώθει λίγο καλύτερα. <laughs> ε, είσαι σε μια δουλειά που έχει και το κομμάτι τη όμπη. Ναι. Το οποίο ξέρει έχει να κάνει με κουτσομπολιά, έχει να κάνει με φωτογραφίσει. Που σε βοηθάνε όμω να γίνει πιο γνωστό και να γίνει και η δουλειά σου πιο γνωστή. Ναι. Ένα παιδί όπω είσαι εσύ, που έχει και του προβληματισμού του, έχει και την ιδεολογία του, πώ το διαχειρίζεται όλο αυτό. Εντάξει, Κάνοντα τα απαραίτητα, θα πω. Ναι. Δηλαδή, δεν είμαι άνθρωπο που θα υπερβάλλει αυτόν σε σχέση με τι ομπή. Ναι. Το κάνω μέχρι το σημείο που εξυπηρετεί τη δουλειά μου. Ναι. Έχουν πιάσει ποτέ την προσωπική σου ζωή. Ε, κάποιε φορέ. Ναι. Κάποιε φορέ, ναι. Μου φαίνεται αστείο να σου πω την αλήθεια. Μ, μου, πλάκα μ... δεν έχει. Ότι φύγε μπορεί κάποιο να ενδιαφέρεται για, για το, τι, με, με ποιο άτομο βγαίνει και τι γίνεται και τι κάνει. Ναι, ναι. Ε, ε, ναι. μου φαίνεται λίγο αστείο τώρα. Ειδικά για μένα που είμαι ένα κατά βάση θεατρικό α πούμε. Ναι. Δεν είμαι κομμάτι τη Δεν νομίζω ναι. ότι θα ασχοληθεί η Ελλάδα δηλαδή με, το, ναι. <laughs> με την προσωπική ε, ζωή. Ε, όταν βγαίνει όμω από το θέατρο, υπογράφει γράφα. Ε, πολύ σπάνια μου ζητάτε κάτι Καλά, δεν είναι και τα. Νομίζω ίσω έχουμε βγει και. Είμαι, είμαι, φάνηκα γιαγιάκα τώρα. <laughs> γιατί ε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ω κίνηση πλέον. Ε, μάλλον ενίσχυε. Καμιά φορά υπάρχει όμω. Ναι, πλέον υπάρχει νομίζω με πιο γλυκό τρόπο. Γιατί έρχονται είτε στο πρόγραμμα να υπονοείξει κάπω ένα μυστικό. στο εισιτήριο καμιά φορά. Ναι. Στο, στο μυαλό ενό ηθοποιού. Πέρα από το κομμάτι του θέλω να γίνω ηθοποιό, θέλω να παίζω στο θέατρο, δεν υπάρχει και αυτό. Δεν υπάρχει και το κομμάτι του ότι. Θα αρέσω στου άλλου και θα έρχονται να με δουν και θα μ' αγαπάνε. Ναι. Ναι, υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι πολύ γλυκό. Mm -hmm. Πολύ ανθρώπινο. Είναι πολύ γλυκό. Και... Πρέπει να το τροφοδοτήσω όμω αυτό, γιατί ε, ένας θαυμαστής, μια θαυμάστια σου, ένα θαυμαστή σου άνθρωπο που. Ε, α, άνθρωποι που γενικώ γουστάρουν πάρα πολύ αυτό που κάνει, θα έρθουν, θα ζητήσουν μία selfie και θα θέλουν να ξέρουν τι κάνει. Ίσως χωρί να είναι αδιάκριτη. Πώ είναι το σπίτι σου, <laughs> ε, ποιοι είναι οι φίλοι σου, πώ είναι η ερωτική σου ζωή. Νομίζω καλοπροαίρετα και με. Ναι, ναι, τι να πω. Εντάξει, μπορεί, μπορεί έτσι πως το λες. Εσύ θαύμαζε μικρό έτσι, έτσι stars. Ναι, βέβαια. Ε, βέβαια, εντάξει. Πολλού στάρ. Ποιο, Ποιου? Του σινεμά. Α, του, του σινεμά. Του σινεμά. Καλύτερο ηθοποιό στον κόσμο ποιο είναι. Η Εν ζωή. Ναι, ναι, ναι. Και η ζωή και ο... Δεν, τώρα καλύτερο ή χειρότερο στην τέχνη, ξέρει, είναι λίγο αυτά τα πράγματα γούστου. Για μένα. Τελείω υποκειμενικά, ναι. Εν ζωή είναι ο Αλπατσίνο. με, με, σοκάρουν οι ερμηνείε του. Με ενθουσιάζουν. Mm -hmm. Βλέπω ταινίε ξανά και ξανά δικέ του. Ναι. Οκ. Okay. Καλύτερη ηθοποιό. Ε, η Μέλλη Στριπ. Ναι. Κλισέ, αλλά. αλήθεια. Ε, κλισέ, αλλά πόσα Όσκαρ Δεν ξέρω, έχει ξεχάσει ε, Καλύτερο Έλληνα ηθοποιό, άντε να σου βάλω μέσα και του κοινοθέτε. Καλύτερο Έλληνα ηθοποιό. Είναι, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι Έλληνε ηθοποιοί. Mm -hmm. Ο Μιχαλακόπουλος που έφυγε πρόσφατα από, από, από τη ζωή, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα αγαπημένο μου ηθοποιό. Ναι. Ο Ντίνο Ηλιόπουλο από του πιο παλιού είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου ηθοποιό. Ναι. Έτσι δεν θα παρεξηγηθεί και με κανέναν, γιατί είναι κάποιον που είναι εν ζωή. Ε, okay, άρα ήσουν ένα παιδί που είχε πάρα πολύ μεγάλο όνειρο να, να γίνει ηθοποιό. Όταν αυτό το όνειρο πραγματοποιείται και βλέπει ότι υπάρχει ανταπόκριση, και αναγνωρίζεται το ταλέντο σου και η προσπάθειά σου, εκεί τι γίνεται, ε, Εκεί, αν γίνει απότομα, θέλει μία προσοχή να, να μην πιστέψει ότι κάνει κάτι πολύ σοβαρό τελικά. Mm. Θέλω να πω ότι μία δουλ... δουλειά κάνουμε όλοι. Ναι. Ε, είναι με, με, μεγάλη βλογία να την αγαπάς τη δουλειά σου ναι. και να σε αγαπάει κι αυτή. Δηλαδή να βλέπεις ότι μέσα από τη δουλειά που αγαπάς μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς και να προχωράς μέσα σε αυτή τη δουλειά. Ε, ε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή ναι. τώρα που είμαι 15 χρόνια σχεδόν ηθοποιός ε, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα κάνω για την υπόλοιπη ζωή μου αν όλα πάνε καλά ε, είναι πολύ όμορφο. Ξέρεις, υπάρχουν μέσα στη μέρα όταν κάνει αυτό που αγαπάς, ε, υπάρχουν ε, μέσα στη μέρα εκλάμψεις που λες «Τι ωραία! Ναι. Τι ωραία που το κάνω τελικά!» Πόσο θα. κρατάει, δέκα δευτερόλεπτα? Περίπου. Περίπου. Ε, σε ρωτάω τι συμβαίνει όταν πραγματοποιηθεί το όνειρό σου, γιατί νομίζω ότι εκεί πολλές φορές αρχίζει και το μεγάλο υπαρξιακό. Λες «Ωραία, εντάξει, το έκανα» και του αρέσει από ό,τι φαίνεται αυτό που κάνω, ναι. τώρα τι θα γίνει. Δεν, δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό. Ε, όχι. Ε, βέβαια, η τέχνη σε φτάνει... Νομίζω ότι κάνει κύκλους αυτό. Ναι. Δηλαδή, σε, σε κα, κάνει ένα κύκλο που κάνεις πράγματα που θέλεις να κάνεις και μετά λες, τώρα όμω, τι θα ήθελα να κάνω. Mm -hmm. ε, δηλαδή, σε, σε φτάνει σε αυτή την αναρώτηση ίσως λίγο περισσότερο από κάποιες άλλες ναι. καριέρες, α πούμε. Ναι. Οπότε είναι, μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Δεν είναι, είναι όμω συνολικό για το ναι. τι κάνω από εδώ και πέρα, Μήπω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι τι κάνω μέσα στη δουλειά από εδώ και πέρα. Ναι. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Ε, Αν κάποιο σε ρώταγε, ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι τη δουλειά σου, μέσα στην ημέρα σου. Τι είναι το καλύτερο όταν είσαι θεατρικό ηθοποιό όπω είσαι εσύ, τι θα έλεγε. Εγώ είμαι ηθοποιό των προβών. <laughs> δηλαδή το καλύτερο κομμάτι. Να μην έρθουμε εμεί να σε δούμε, <laughs> να κάνει μόνο πρόβα. <laughs> το καλύτερο. Εντάξει, τώρα πάνω σκηνή είναι μαγική εμπειρία, εννοείται. Ναι. Αλλά μ, είμαι, είμαι, από του τοπιού που αγαπάμε πολύ τη διαδικασία των προβών, αυτή την έρευνα, το ψάξιμο, το διάβασμα. Την αγωνία που προσπαθείς και δεν, δεν μπορείς και μετά προσπαθείς κι άλλο και κατευθύνεσαι από το σκηνοθέτη σου. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ, πάρα πολύ δημιουργική. Ναι, δηλαδή την πρώτη μέρα που παίζεις το ρόλο δεν, δεν τον έχεις. Υπάρχει περίπτωση να τον έχεις από την πρώτη μέρα. Πολύ σπάνια. Είναι ναι. πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει ένα συμπέκτη, το κοινό είναι ένα συμπέκτη. Οπότε μόλις ε, ανεβαίνει η παράσταση, αμέσως προστίθεται ένα συμπέκτη όπου χρειάζεται χρόνο να τον συμπεριλάβεις και να δεις τι σου προσθέτει ή τι σου αφαιρεί. Ναι δίπλα στο όνομά σου, τι χαρακτηρισμός θα ήθελες να υπάρχει. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος θέλω να είμαι. Και... Ε, όσο μεγαλώνω, να καταλαβαίνω καλύτερα τους τρόπους για να είμαι. Mm -hmm. Να πούμε κάτι και για το Forget Me Not που έρχεται. Yes. Ε, είναι γνωστή παράσταση, από ό,τι έχω καταλάβει; Εγώ δεν την ξέρω, ναι. αλλά θες να μας πεις κάτι γι' αυτήν. Forget me ότι είναι και ένα, και ένα λουλούδι. Ακριβώ ναι. από το λουλούδι ναι. Ναι. Α, okay, και ο τίτλος. Το, το μη, μη με λησμόνι. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο, βρετανικό, mm -hmm. ε, το οποίο διασκευάσαμε μαζί με τη Μυρτώ την Κόνη, που συμπροταγωνιστούμε κιόλας και σκηνοθετήσαμε κιόλας την παράσταση μαζί. Με τη Μυρτώ είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, πολύ αγαπημένοι φίλοι. Ε, και χρόνια ψάχναμε τι θα κάνουμε παρέα. Και βρήκαμε αυτό το έργο, το οποίο το δουλεύουμε λίγο από το Φλεβάρι, πολύ mm -hmm. πολύ καιρό. Ε, είναι μια πολύ απλή, τρυφερή ιστορία, με κάπως κινηματογραφικό μοντάζ, ε, από την πρώτη γνωριμία ενός ζευγαριού, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Mm -hmm. Το οποίο έχει γραφτεί για να παιχτεί από ηθοποιούς εκεί στην ηλικία μας, mid thirties s ας πούμε, mm -hmm. ηθοποιούς, το οποίο το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον, γιατί... Μέχρι ένα κομμάτι το έχουμε ζήσει και το καταλαβαίνουμε. Ναι. Αλλά φεύγει και σε ένα κομμάτι μελλοντικό το οποίο φανταζόμαστε. Ε, πράγμα το οποίο το κάνει πολύ ενδιαφέρον για εμάς... και ελπίζουμε να το κάνει πολύ ενδιαφέρον και για το κοινό. Διαβρώνονται οι σχέσεις που κάποτε είναι ερωτικές και μετά φεύγει ο ενθουσιασμός. Ναι. Ε, υπάρχει μια τάκα του χαρακτήρα μου που μ' αρέσει πολύ... σε σχέση με αυτό που μου λες, που λέει... Ε, το ότι αγαπά κάποιον δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα. Για την ακρίβεια πολλέ φορέ γίνεται αφόρητα δύσκολο. Mm. Το έχει περάσει αυτό καθόλου. Γιατί λε, mid thirties έχουμε ζήσει ένα κομμάτι από όλο αυτό. Έχει περάσει το ξενέρωμα του έρωτα, Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Είσαι πάρα πολύ <laughs> τραγικό. <τυχερός. laughs> Αλλά πάρα πολύ τυχερό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το καταφέρνουν αυτό το για πάντα. Σίγουρα. Ε, όχι το ο έρωτα που εξελίσσεται σε αγάπη, ο έρωτας που παραμένει έρωτα. Σίγουρα, σίγουρα. Οι γονεί μου, μάλλον είναι αυτή. <laughs> Αλήθεια. Έτσι, έτσι φαίνεται. Είναι, πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολλά, τουλάχιστον 30 χρόνια μαζί οι γονεί σου. Έτσι δεν είναι. Ν, ναι, ναι, ναι. Και, και δεν τσακώνονται. Πια δεν νομίζω ότι τσακώνονται. Το, το παιδί του είναι αντιεξουσιαστή, δεν του αποσχολεί. Κοίταξε, είναι κομμουνιστέ. Οκ. <laughs> oh, <okay. laughs> Εντάξει, όμω και πάλι. Οπότε και πάλι. Ναι, έχετε. Ναι. έχετε, Γιατί οι κομμουνιστέ με τον αντιεξουσιαστή ναι, έχουν ναι, πολλά υπάρχουν. να λύσουν. Υπάρχουν, υπάρχουν, ναι. εντάξει. Ε, ερωτευμένοι γονεί, λοιπόν. Ναι, 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 όχι, είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο το πώ προσέχει ένα τον άλλον και πώς πώ κάνουν ακόμα πλάκα, τόση πλάκα μεταξύ του και έχουν τόσο γέλιο και είναι όλα μαζί. Την επόμενη φορά έλα με του γονεί σου να μας πούν το μυστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν Εγώ. εδώ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο. Αρκάν, να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.